Επιποδός πολέμου βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες η τοπική κοινωνία στα κανάλια του Δήμου Ρήγα Φεραίου εξαιτίας της σχεδιαζόμενης κατάργησης του γυμνασίου και του λυκείου της περιοχής. Σήμερα το πρωί, μαθητές και κάτοικοι από τα κανάλια συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας στο Βόλο και εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην προοπτική να κλείσουν τα δύο σχολεία στα κανάλια και να αναγκαστούν οι 80 περίπου μαθητές να καλύπτουν καθημερινά μια απόσταση 50 περίπου χιλιόμετρων για να μετακινηθούν μέχρι το Βελεστίνο και να επιστρέψουν το μεσημέρι στο σπίτι τους. Δεν θέλουμε να κλείσει γιατί θα ερημώσει το χωριό μας και είναι πολύ κύριο. Δεύτερον, και τα τρία χωριά θα ερημώσουν και είναι η απόσταση πάρα πολύ μεγάλη. Θα πρέπει να σηκωνόμαστε αρκετά νωρίς, να κάνουμε 2 ώρες μέσα στο λεωφορείο περίπου για να φτάσουμε στο σχολείο και μετά να περιμένουμε άλλες 2 ώρες μέχρι να ξαναπάμε στα σπίτια μας. Η τοπική κοινωνία στα κανάλια είναι ανάστατη και καταγγέλει τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας να εφαρμόσει τον Καλλικράτη στην εκπαίδευση. Οι γονείς των μαθητών εκτιμούν ότι αν κλείσουν τα σχολεία τότε θα ερημώσει το χωριό τους. Για φανταστείτε λοιπόν το παιδί από το Κεραμίδι φεύγοντας να κάνει 19 χιλιόμετρα για κανάλια, να μαζευτούν και το κανάλι τα παιδιά να κάνουν 25 μέχρι το Βόλο χιλιόμετρα, γιατί αυτό είναι το οδικό δίκτυο της περιοχής. Και από το Βόλο να πάνε στο Βελεστίνο. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Εάν κλείσει το γυμνάσιο Λύκειου Καναλίων, λυπηρώ για 3 χωριά. Αυτομάτως σβήνουν. Βεβαίως θα ερημώσει την περιοχή. Εδώ ρίξαν κάποια χρήματα, όπως είπε και ο πρόεδρος, να γίνει η ανάπλαση της Κάρλας. Πού είναι, τι κάνουν. Δηλαδή από τη μία έτσι και από την άλλη αλλιώς. Είναι κρίμα. Στο πόδι βρίσκονται και οι γονείς των μικρών μαθητών του Δημοτικού Σχολείου στο Βένετο, που θα κλείσει και θα πρέπει τα παιδιά τους να μετακινούνται καθημερινά μέχρι τα κανάλια. Η Δημοτική Αρχή Ρήγα Φεραίου εκφράζει την κάθετη αντίθεσή της στην προοπτική συγχώνευση και κατάργηση των σχολικών μονάδων, ενώ η αρμόδια αντιδήμαρχος ξεκαθάρισε ότι τα σχολεία στο Βελεστίνο δεν διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για να δεχτούν τους δεκάδες μαθητές από το γυμνάσιο και το λύκειο των καναλίων. Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Δεν πρέπει λοιπόν με τίποτε να πούμε ναι σε οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση συνένωσης των σχολικών μονάδων. Οι νόμοι γίνονται για να εξυπηρετούν τις κοινωνίες και όχι να δυσκολεύουν τις κοινωνίες. Η Περιφέρεια θα φέρει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και είναι αντίθετη στο σχέδιο Καλλικράτη.